Στο σελίδα υπάρχει μια επιχείρηση, τέλος πάντων, για να μην φωτογραφίζουμε, μια επιχείρηση η οποία ενώ δούλευε με Κύπριους ήταν απλήρωτη όμως για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην εκκλησία. Ναι. Ξενοδοχείο. Ναι. Διάβασα ότι τώρα έχουν προσληφθεί ξένοι και το αντάλλαγμα δεν είναι ο μισθός, αλλά είναι η διατροφή. Δεν είναι στη Λευκοσία, είναι στη... Είναι στη Λευκοσία. Είναι στην πόλη Χρυσοχούς. Έχει γίνει δηλαδή κάτι τέτοιο, το αντάλλαγμα δεν είναι η διατροφή. Είναι υπόψη μας. Δουλεύω για ένα πιάτο φαγή, ας πούμε, δηλαδή. Το τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση, μετά και από επιθεωρησία, αλλά και από καταγγελίες τόσο κάποιων εργαζομένων, πρώην εργαζομένων στο ξενοδοχείο, αλλά και συντεχνιών, διαπιστώθηκε ότι κάποια άτομα από τρίτες χώρες, τα οποία έχουν έρθει ως επισκέπτες, στην ουσία φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία να διαμένουν στον χώρο του ξενοδοχείου και να προσφέρουν ανιστή υπηρεσίες καθαρισμού του εστιατορίου, των δωματίων κτλ. Εμείς, σαν Υπουργείο Εργασίας, επειδή έχουμε ερωτηθεί και γραπτός από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, έχουμε απαντήσει ήδη σαν Υπουργείο Εργασίας ότι αυτού του είδους η υπηρεσία θεωρείται μισθωτή υπηρεσία, άρα κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχουν εισφορές στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων ως μισθωτή υπηρεσία. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένες καγγελές ότι έχουν τερματιστεί και απασχόληση κάποιων εργαζόμενων, κάποιων Κύπριων. Είναι υπόψη μας, γίνεται διερεύνηση της καταστάσης. Στο τέλος της ημέρας, όπως έχω προαναφέρει, το νόμιμο των παράνομων των απολύσεων, για το κομμάτι των απολύσεων μιλώ, θα κριθεί στο δικαστήριο, γιατί έχω την άποψη ότι τα άτομα τα οποία έχουν απολυθεί ως πλεονάζων, με την αίτηση των πλεονασμών, κατά 99% θα απορριφθεί ο πλεονασμός, αν φανεί ότι στις συγκεκριμένες ειδικότητες απασχολούνται κάποια άλλα άτομα με την αλφα μορφή εργασίας ή την β'. Τι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, απολύω τον Κύπριο και προσβάλλω δύο συνεργαίες τους φοιτητές, οι οποίοι ήταν ως φοιτητές, να τρώτε και να καθαρίζετε το εστιατόριο. Για διακοπές έχω αντιληφθεί. Ναι. Επισκέπτες. Ναι. Είναι η είσοδος στη δημοκρατία μετά. Πάμε σε έναν εισόδο στην Ελλάδα. Και κάνουμε μια συμφωνία και κάνουμε καμιά δουλειά. Λοιπόν, από Αγία Νάπα είναι ο κύριος.